Λοιπόν, αυτό είναι ένα δωράκι για σένα. Καλό μεσημέρι. Τα προϊόντα σου. Είναι με κάποια πράγματα. Θα τα δω. Θα τώρα δω, θα σα πω γιατί. Από το site μου. Και μου έχει βάλει και να πίνω. Σου έχω βάλει και να πιει, σου έχω βάλει και να βάλει και τι κρέμε σου. Αχ, Παναγία μου, για σου έχω βάλει και τα κεριά σου. Τα έχω βάλει όλα. Αυτό μυρίζει, έτσι. Ναι, μύρισε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω. Ευτυχώς που το κερί το είχα πάρει. Θέλω να σα πω λίγο και το project αυτό τη Μαρία Λουίσα Μπούρ, το healthyplan.gr. Κατάχας μπείτε να το χαζέψετε. Δεν υπάρχει μυρωδιά. Τι είναι αυτό, βανίλια, βανίλια, κανέλα. Το χριστουγεννιάτικο. Είναι το Christmas blend αυτό που έχουμε. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι, κάποια συμβολικά δωράκια από τα πράγματα που έχουμε κάνει με πάρα πολύ αγάπη. Όλα εσύ, και τα. Αγάπη μου, κοιμάσαι ποτέ. Γενικότερα δεν κοιμάμαι πολύ, αλλά πέρα από όλα αυτά τα οποία κάνω, έχουμε και τον κύριο Ιάσον, ο οποίος είναι με τον ύπνο λοιπόν, λίγο ζόρικος. Να πούμε λίγο στον κόσμο. Έχεις τον κύριο Ιάσον, ο οποίος τώρα κοντεύει τα 3,5. Ναι. Έχεις το healthyplan.gr. Είσαι δασκάλα καθηγήτρια πιλάτες και κάνεις κορμιά. Το καθηγήτριο είναι. Αυτό με το ξενοδοχείο. Είμαι στο Queen. Είσαι στο queen.gr φυσικά και γράφεις. Και έχεις και δωμάτια νοικιαζόμενα. Έχουμε, ναι, στην Άνδρο, γιατί έχουμε καταγωγή από εκεί. Ναι. Έχουμε φτιάξει έτσι κάποια. Κάποιο, πώς να το πω, δεν το πω, ριζόρτ, όπως μου λέει μια φίλη μου. Είναι φανταστικά τα δωμάτια. Κάποια δωμάτια, ναι, τα φτιάξουμε πολύ. Ριζόρτ, εγώ θα το πω. Δεν κατάλαβα. Κάποια δωμάτια, τα οποία είναι γενικές το καλοκαίρι, γιατί και η Άνδρος είναι ένας που το αγαπά πάρα πολύ. Και πάντοτε ο τουρισμός, η αλήθεια είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα θα υπάρχει και θα. Και θα έχει και μέλλον. Ναι, όπως και πάνε πολύ καλά. Ακριβώς και παρόν και μέλλον, έχει και καλή διατροφή και όλο αυτό. Το οποίο εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πώς προέκυψε στη ζωή σου, δηλαδή τα πιλάτες, η διατροφή. Μια και στο λέω γιατί ο κόσμος σε γνώρισε μέσα από τα καλεστία του Αντένα αρχικά. Και από τις εκπομπές και από τις εκπομπές και... μετά βεβαίως. Κοίτα, εγώ πάντοτε ήμουν άνθρωπος που και πρόσεχα τη διατροφή μου γιατί μου άρεσε και γυμναζόμουν από πάρα πολύ μικρή. Και πολλές γυναίκες συνέχεια και στα social μου στέλναν και με ρωτούσαν τι τρως και είσαι αδύνατη, τι γυμναστική κάνεις. Οπότε κάποια στιγμή θέλησα να μπορέσω να βοηθήσω όλες αυτές τις γυναίκες που θέλουν να βρουν μία λύση στο θέλω να χάσω τα 2-3-4 κιλά που λέμε. Και σκέφτηκα λοιπόν να δημιουργήσω ένα site στο οποίο να μπορούν να παίρνουν το δικό τους εξατομικευμένο διαιτολόγιο, σχεδόν εξατομικευμένο γιατί δεν υπάρχει φυσική παρουσία με το διαιτολόγο. Τα διατροφολόγια δεν τα βγάζω εγώ γιατί δεν είμαι διατροφολόγος, είναι όμως βγαλμένα από διατροφολόγους. Πάνω δηλαδή μέσα στο site μπορούν να βρουν πάνω από 200 διαιτολόγια και μπορούν να ταιριάξει η κάθε γυναίκα ή ο κάθε άντρας. Το βρίσκω εγώ ή βάζοντας αυτά που θέλω με κάποια δεδομένα αλγόριθμο, δεν ξέρω και εγώ τι προκύπτει ένα πρόγραμμα. Ξεκινάς, μπαίνεις στο site, κάνεις το προφίλ σου. Απαντάς σε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα σε ρωτήσει η πλατφόρμα. Βάζεις το ύψος σου, το βάρος σου και όλα αυτά και με βάση τα στοιχεία αυτά βγαίνει ο δείκτης μάζας σώματος και με όλα αυτά τα οποία έχει συμπληρώσει σου έρχεται το διαιτολόγιο σου το οποίο είναι στα μέτρα σου του τύπου δεν ισχύει γράφεις αυτό. Γράφεις και τι θες να πετύχεις. Γράφεις και το στόχο σου, αλλά στο βγάζει και η πλατφόρμα ότι ιδανικά τα κιλά σου θα μπορούν να είναι αυτά. Ο κάθε χρήστης χάνει από 2-5 κιλά το μήνα με απόλυτη ασφάλεια. Τα πλάνα μας είναι φουλ γεμάτα, δεν έχει να πεινάς. Δηλαδή, πολλές γυναίκες μας στέλνουν και στο mail επικοινωνίας που έχουμε και μας λένε ότι πραγματικά το τελευταίο γεύμα δεν χρειάζεται να το φάω. Είμαι υπερπλήρης. Είμαι χορτάτη. Οπότε, εσύ έχεις ένα πλάνο το οποίο είναι με βάση τα σωματομετρικά σου χαρακτηριστικά, δηλαδή το βάρος και το ύψος. Δεν είναι ένα πλάνο, διάβασα σε ένα site ή διάβασα σε ένα περιοδικό. Φάε ένα μπολ δημητριακά μεγάλα ή ένα πιάτο μακαρόνια. Τι είναι το πιάτο μακαρόνια, δεν είναι ένα πιάτο μακαρόνια. Είναι συγκεκριμένες ποσότητες που πρέπει υπάρχει να φας. Υπάρχει και η γαβάθα και υπάρχει και το αυτό, πιατάκι. Ή μια σαλάτα. Πόση σαλάτα, ας ακριβώς. Πούμε. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ κάτι άλλο. Και έχει και γυμναστική μέσα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ να ξέρετε όταν γέννησα με το καλό. Εσύ είναι, θέλω να πει. Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς νόμιζα ότι όταν μια γυναίκα γεννάει και φεύγει από το μευτήριο δεν έχει κοιλιά, εξαφανίζεται. Φανταστικό. Λοιπόν, μα έλεγα στις ταινίες, δεν έχω δει καμία με κοιλιά μετά. Και στέλνω μήνυμα στη Μαρή, λέω εσύ. Τι θα κάνω, γιατί είχα πάθει και μια μικρή κύλη. Θυμάσαι που σου είχα στείλει τη φωτογραφία. Ναι. Και σου είχα πει τι να κάνω κι αυτά και θυμάμαι μου είχε πει πέρα ξεκίνα. Από... ξεκίνα γυμναστική. Εμφανίστηκε η Νικολέτα μετά. Θέλει και λίγο χρόνο όμως όλο αυτό να μαζέψει και από μόνο του, έτσι από τη φύση. Σίγουρα παίζει πολύ με το που γεννάς καταρχήν δεν ξεκινάς τύπου αμέσως, γιατί παθαίνουν πανικό όλες οι γυναίκες. Εγώ είχα πάρει... Πόσο. Τρία μην είχα πάρει και ένα. Μα αφού είχες μόνο κοιλιά. Είχα πάρει 10. Α, συγγνώμη, έχω πήρα 30 μου. 30 βρε! Συμβαίνει και αυτό. Πώς συνέβη αυτό, η καραντίνα αυτή. Δεν υπήρχε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα τύπου τις λιγούρες και όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει και λένε. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει, μην με παρεξηγήσουν. Απλά, ας πούμε, δεν το είχα. Έτρωγα όπως έτρωγα και πριν. Είχα μια πολύ καλή εγκυμοσύνη, δόξα τω Θεώ, οπότε μπορούσα και να γυμνάζομαι. Κολυμπούσα και πολύ γιατί ήταν αρκετά καλοκαιρινή. Δηλαδή, όλο το τρίτο τρίμηνο ήταν. Το καλοκαίρι του. Πέρασε. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το πέρασε.
Πέρασα φανταστικά. Δεν μπορούσα να. Ναι. Οπότε δεν πήρα αρκετά κιλά, αλλά χωρίς να είμαι τύπου. Αχ, να προσέχω να μην παχύνω. Και θέλω να σας πω και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη δημόσια στην Άννα Μαρία. Ποια Άννα Μαρία? Στην Μαρία Λουίζα. Θα σας πω γιατί. Το καλοκαίρι εκείνο είχαμε συνεργαστεί μαζί στον Αντένα και κάναμε το πρωινό. Και εγώ τώρα εξυπνάκια και τρελή ψυχοπαθή, θα το πω, το παραδέχομαι. Μου λέει και η Μαρία Λουίζα Βούρου μαζί με τον Μπαρτσόλη στα meeting. Παιδιά, ξέρετε, εγώ έχω ένα πρόβλημα και δεν ξυπνάω εύκολα το πρωί. Γιατί η κοπέλα ήταν έγκυος. Και εγώ έλεγα, Μαρία Λουίζα Βούρου, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Πώς είναι δυνατόν, μήπως θες απλά να κοιμάσαι? Δηλαδή, νιώθω. Θυμάσαι πως το είπα μόλις σε είδα. Νιώθω τόσο άσχημα που δεν μπορούσα να σε καταλάβω τότε. Ήταν μια. Άκου για να. Αρέσει, δεν υπάρχει. Ήταν αυτό. Μια δύσκολη συνεργασία και για μένα σε διάφορα επίπεδα. Τώρα. Δεν υπήρχε. Πραγματικά αλλά... συγγνώμη. Εντάξει. Δεν είχα ιδέα, παιδιά. Αν δεν το ζήσεις τελικά και δεν δεις πώς είναι. Γιατί και για μένα πρόσεξε ότι ήρθα από το Μακεδονία TV που ήμουνα κεντρική σου, παρουσιάστρια και ήμουνα μόνη μου. Είχα πει θα συμμετέχω σε αυτό το project. Δεν ήταν ο καημός μου το να είμαι κεντρική, να είμαι όμως σε μια παρέα που και εγώ να νιώθω καλά και να μπορώ να κάνω πράγματα, να μην είναι. Οπότε κάποια στιγμή και εγώ, για να το πω και εγώ λοιπόν, δημόσια, αισθάνθηκα ότι δεν ακούγεται αυτό το οποίο θέλω να πω ή αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Και γι' αυτό λοιπόν και επειδή ήδη είχα φτάσει 7ο μήνα και λέω τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πιεστώ τόσο πολύ και να είμαι και στον 7ο μήνα. Αξίζει τον κόπο. Ναι, οπότε και γι' αυτό θεώρησα ότι καλό είναι και να ηρεμήσω κι εγώ. Δηλαδή, εντάξει, έμπαινα 8ο μήνα, οκ, okay, σταμάτα όχι, λίγο όχι, είναι... και χαλάρωσε. Όχι, ναι, έτσι πάρα πολύ δύσκολο και μπράβο σου και η ρυθμή μια ζωντανή εκπομπή. Αλλά είδες μετά πώς είναι. Είναι... Όχι, όχι. Ναι. Είναι σε το πρώτο άτομο που σκέφτηκα. Θυμάσαι που καθόμουν με τα πόδια έτσι πίσω, backstage. Δεν μπορούσα να το πω. Άμα δεν το ζήσεις, το ξαναλέω, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και εσύ που το έχεις ζήσει τώρα αυτό και συζητάμε καμιά φορά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν όχι είναι, μόνο δηλαδή. Εντάξει. Και εσύ, μη μου λες για την εύκολη εγκυμοσύνη σου, γιατί ναι, μην ήταν εύκολη βιολογικά. Ενώ δεν είχα ξέρει άλλα που έχουν άλλες κοπέλες. Η οποία κάθε εβδομάδα, να το πούμε, έφυγε στη Θεσσαλονίκη να δουλέψει και γίναγε πίσω και μείνες μόνη εβδομάδα. Σου. Έτσι, επειδή το έχω ζήσει το κεφάλαιο Μακεδονία TV χωρίς να είναι έγκυος. Ζήσει το πλάσ με μία κοιλιά. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, περάσαμε πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή και όλα τα παιδιά και στη Μακεδονία πάνω και οι πολυξένοι και όλη η ομάδα στο πάνελ και ο Βασίλης. Αγοράκι. Πολύ στήριγμα, ρε παιδί μου. Γενικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε κάθε εκπομπή να υπάρχει ωραία συνεργασία και άνθρωποι που σε στηρίζουν, γιατί και εσύ που είσαι μπροστά ή όποια παρουσιάστε είναι μπροστά, επειδή δέχεται πολλά βέλη από παντού. Είναι... Και μέσα από την ίδια την παραγωγή, καμιά φορά, από παντού, παντού, παντού. Πρέπει να ξέρεις ότι έχεις κάποιους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται, που σε οθούν στο να γίνεις καλύτερη και πιο δημιουργική και θα πάει και θα βγει και το αποτέλεσμα καλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή όταν έφυγα εγώ από το Μακεδονία TV και μου είπανε ποια κοπέλα πιστεύεις να πλησιάσουμε και αυτά, και είχα πει εσένα κατευθείαν. Στο είχα πει, όχι, δεν το λέω για να μου πεις ευχαριστώ, δεν έχεις κανένα λόγο. Μου έχει κάνει εντύπωση για ποιο λόγο. Γιατί εμένα από την πλευρά της τηλεθεάτριας είσαι ένα κορίτσι το οποίο πέρα από το εφανισιακό, το οποίο δεν με ενδιαφέρει, είσαι λαλίστατη. Έχεις πολύ ωραίο λόγο, έχεις πολύ ωραίες απόψεις. Μπορείς να στηρίξεις άνετα, θεωρώ, το οποιοδήποτε project, είτε ήταν εκπομπή lifestyle. Είτε θα ήταν... έρχομαι συνέχεια εδώ, να ξέρετε. Όχι, μα είναι αλήθεια αυτό. Πώς και δεν σε είδα ποτέ, να μου πεις γιατί είδες εσένα, Νικολέτα μου. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που έχω πάθει εγώ, το ότι δεν είχα ποτέ καλές κοινωνικές σχέσεις. Εσύ, άκου, από τότε που γέννησες, δεν ξέρω, έχει βγει ένας άλλος εαυτός. Τα λες πάρα πολύ έτσι, αυθόρμητα, πάρα πολύ ωραία. Είσαι πολύ αυθεντική και μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί βρήκα ποιο είναι το νόημα της ζωής. Μάλλον. Κοίτα, και το νόημα της ζωής νομίζω είναι σχετικό για τον κάθε. Δηλαδή, εγώ σίγουρα δεν θα σου πω ότι ναι, σαφώς τον υπεραγαπώ τον Ιάσονα, αλλά θέλω χρόνο και για μένα. Θέλω να κάνω πράγματα και για μένα. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ώρα συνέχεια με το μικρό, γιατί κάπου και εγώ σαν άνθρωπο άσχετα θέλω που να... που είστε. Είμαστε... τα πρώτα 2,5 χρόνια ήμασταν πάρα πολύ, γιατί σχολείο τον έστειλα τώρα το Μάιο, γιατί πέρασαν κορονοϊό, όλα αυτά, καραντίνες, ήμασταν πολύ μαζί. Παρόλα αυτά, παρότι κάνεις βέβαια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σου ταιριάζουν και γάντι, έτσι, και πολύ γουστάρο να ξέρεις, και με το χερθιπλάν και με τα σπιτάκια. Πώς και δεν σε είδα ποτέ, τώρα σου περιμένω. Τηλεοπτικά θα πεις, θα ναι, σου πω. Εγώ την έχω την απάντηση, την ξέρω, αλλά θα ήθελα να μου πεις κι εσύ. Θα σου πω ποια είναι η απάντηση. Η αλήθεια είναι το πρώτο διάστημα, τον πρώτο 1,5 χρόνο, μη σου πω και δύο του που έγινα μαμά, ο μικρός επειδή ήταν αρκετά δύσκολος με τον ύπνο, δεν μπορώ να πω ότι είχα κι εγώ την ηρεμία που ήθελα και
πώς να σου πω, να είναι πιο. Μια διάβγεια να υπάρχει στον εγκέφαλο. Ήμουνα μόνιμα, κουρασμένη, μόνιμα έτσι λίγο μπερδεμένα να προλάβω να κάνω αυτό, να προλάβω εκείνο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσα. Δεν είχα ασχοληθεί και ιδιαίτερα να το ψάξω. Τώρα, αλήθεια είναι, την τελευταία χρονιά είμαι σε μια φάση που θέλω να βρω κάτι τηλεοπτικό, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να μπορώ να υποστηρίξω και να μου ταιριάζει. Ότι τώρα θα μπορούσε να το συνδυάζει και με το αντικείμενό σου που έχει αποκτήσει και τις γνώσεις σου. Αυτό θα ήταν. Που έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Απλά αυτά είναι εκπομπές που, όπως ξέρεις και εσύ, δεν είναι πιο δύσκολες και αποχορηγικής απόψεως. Θα είσαι εσύ χορηγός του εαυτού σου. Ενώ, όχι βέβαια. Θα το πληρώσω εγώ. Όχι, θα σε βοηθήσουν να φτιαχτεί και το site. Και κάπως έτσι να γίνει όλο αυτό. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, ωραίο θα είναι. Ωραίο. Και επειδή ξέρω ότι εσύ συνεργάζεσαι και με πολύ καλούς ανθρώπους επαγγελματίες, είτε αφορά τη διατροφολογία είτε όλα αυτά. Ενώ δεν θα βγει η Μαρία Λουίζα απλά να τα λέγε μόνη τη. Όχι. Μπορείς να το στηρίξεις όλο αυτό το κομμάτι και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε μια έκκληση τώρα και στο Open. Ξέρεις, ειδικά το Open, επειδή έχει πολύ ωραία νέα project. Μην κοιτάς που ακόμα δεν έχουν αρχίσει να τρέχουν. Κάνετε όμως, ετοιμάζεται. Κάνει πολύ ωραίες τέτοιες εκπομπές που αφορούν την οικογένεια, το familiar και τη Μυρζό την Γκάζη που δεν υπήρχε ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Αντρικές εκπομπές, το show, τηλεπαιχνίδια, τα έχει όλα. Και τη δική μας τη φανταστική εκπομπή, φυσικά. Είστε και πολύ καλή, παιδιά, μπράβο. Και πηγαίνετε έτσι όπως πάτε, δεν δίνετε σημασία σε τίποτα. Όχι καλέ. Και μόνο σε ό,τι αξίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, οπότε, ναι. Πες μου τώρα λίγο για τον Ιασονάκο σου. Αυτή τη φάση, 3,5 χρονών, τι κάνετε, πάει σχολείο καταρχάς? Πάει σχολείο, του αρέσει πάρα πολύ. Τον πάμε άρα σε ένα. Πρωινή εκπομπή θέλουμε, να ξέρετε. Γιατί το παιδί πρωινή, να ξέρετε. Ναι. Είμαι αντοσκοπημένη, Σαββατοκύριακο. Ού, τέλειο. Περνάει πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι πάμε και σε ένα αρκετά καλό σχολείο. Δηλαδή, προσέχουν πολύ τα παιδάκια, γιατί ακούς πάρα πολλά να γίνονται σε σχολεία γενικά και θα το δεις και εσύ αργότερα. Υπάρχει ένας φόβος, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πηγαίνει το πρωί και εγώ είμαι και στον Σφαίρα. Κάνω ραδιόφωνο το μεσημέρι 1 με 4, που είναι κάτι που ξεκίνησα φέτος και μου άρεσε πάρα πολύ. Με έχει ανανεώσει. Πολύ παλιά είχα κάνει με τον Παύλο το Σταματόπουλο. Κάναμε στο Λάμψη. Και από τότε είχα σταματήσει και τώρα πάλι που δόθηκε η ευκαιρία. Μου φτιάξε πολύ τη διάθεση, γιατί και εγώ πέρασα κάποιους μήνες που ήταν αρκετά δύσκολοι από το καλοκαίρι και μετά. Και μου ήρθε αυτό πολύ αναζωογονητικό. Λόγω του μπαμπά σου. Ναι, ναι. Οπότε ήρθε αυτό και λίγο, ξέρεις. Ζωντανό είναι το 1 με 4. Ναι, ναι, ναι. Α, το κάνεις ζωντανά, ναι, δεν το γράφεις. Ναι. Όχι, είναι ζωντανό και πάμε και καλά. Είμαστε και πρώτοι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί και χάνεις εκεί, αυτές τις 3 ωρίτσες αλλού. Ναι, ξέρεις, περνάς λίγο τη φάση που ακούς τη μουσική, σε ανεβάζει, οπότε δεν σε αφήνει πολύ να πέσεις. Βέβαια, καμιά φορά εντάξει, μπορεί να ακούσεις και ένα τραγούδι που κάτι να σου θυμίσει και κάπου λίγο να αφαιθείς και να σκεφτείς, αλλά όχι, είναι ωραία συνεργασία, είναι ωραίοι άνθρωποι, είναι πολύ ευχάριστα. Πού είναι ο Σφαίρα, ενώ το πράγμα τώρα, γιατί τώρα έχεις μετακομίσει. Εμείς είμαστε. Έχεις μετακομίσει πέρυσι και μένεις Χαλάνδρη. Είμαστε προς τα εκεί πλευρά, ναι. Είστε κοντά δηλαδή εδώ. Ναι. Ωραία, άρα πότε θα ήθελες να μας δείξεις ωραίες συνταγές. Γιατί ειλικρινά σου μιλάω, αυτά τα ωραία τα λιγουρευτά που κάνεις για τον Ιάσονα και για σένα. Εγώ το είπα στην Τεριάννα. Τη λέω: πες την Νικολία, όταν θέλει κάτι να φτιάξουμε. Την επόμενη φορά να σας φτιάξω. Πάνω και αρέσουν πάρα πολύ. Κρατώ σου, τι να κάνουμε, με τον Ιάσονα, δε, όταν κάνουμε στο Instagram κάποια live, εκτός ότι είναι ο νούμερο ένα πρωταγωνιστής, πάνε και πάνω από 100.000 προβολές. Γιατί λέει τα δικά του. Τη μία. Του έρχεται εκείνη την ώρα να κάνει την ανάγκη του, ας πούμε. Οπότε ξέρεις έτσι πώς το λέει. Είναι τα παιδιά, ναι. Μου, είναι αγνά. Την άλλη αναρωτιέται την ανατομία του σώματος της μαμάς, ας πούμε. Ναι. Τι είναι αυτά εδώ και πιάνει. Και, ναι. Την άλλη, ξέρω εγώ, σου φλέτει. Είναι. Εντάξει, με τον άντρα σου, πώς είστε τώρα? Δηλαδή, τώρα είστε. Γιατί, το λέω γιατί όλα τα ζευγάρια θεωρώ. Όταν υπάρχει και έρχεται το παιδάκι στο σπίτι την πρώτη μέρα, περνάς έτσι λίγο μια ψιλοκρυσούλα. Όχι. Εντάξει, πανέδρα είναι διαφορετικά. Ναι, ναι. Πότε στρώνει αυτό? Με ενδιαφέρει εμένα. Στρώνει ποτέ? Κοπέλα, δεν είναι, πάρτε τι. Στο λέω εσύ, γιατί είναι δύσκολο. Εγώ χθες με τον Μιχάλη, πώς δεν τσακωθήκαμε, γιατί εγώ πλέον είμαι έτσι. Δεν υπάρχει, ήταν αυτή. Μπαίνει σε stealth mode. Σκυλή, κοίτα, παιδί, ουρλιάζει. Περνάς δύσκολα, γιατί εξαρτάται και το παιδί. Εμάς, ας πούμε, ο Ιάσονας που γενικά είναι ένα. Είναι 10 είναι πολύ, παιδιά. Είναι, τι 10 παιδιά. Είναι 20 παιδιά. Ποια 20. Νο, μετράει για πόσο. Όχι, επειδή ήταν δύσκολο με τον ύπνο, μπορείτε να σου πω, ήταν ένα παιδάκι το οποίο κοιμόταν σε ρί, γιατί ο ύπνος είναι, όσες είναι μαμάδες το ξέρουν. Είναι το νούμερο ένα. Εμένα μου λέγανε ότι κοιμήσου τώρα που μπορείς και εκνευριζόμουν, να σου πω μα την αλήθεια. Μα δεν ισχύει όμως κιόλας αυτό. Όχι. Γιατί άμα έχεις κοιμηθεί τώρα θα σου ξεκουραστεί. Δεν ξέρω, αλλά να σου πω κάτι, το λένε τελικά γιατί όντως
έχουν κάπου δίκιο σε αυτό το οποίο επακολουθεί. Δηλαδή, και εγώ λέω, πω, τι μου λένε τώρα, εντάξει, γιατί με ζαλίζουν, γιατί αυτό. Και τελικά λέω, νομίζω μου λέγανε και λίγα. Έπρεπε να μου πούνε κοινή σου δύο μέρες, ξέρω εγώ. Εντάξει, σίγουρα δεν λειτουργεί ισορρευτικά. Αλλά μπορεί αν ήμασταν λίγο πιο ξεκούραστοι, κάποια πράγματα να μην ήταν τόσο μεγάλα. Δηλαδή, πολλές φορές τσακώνεσαι, τα διωγγώνουν όλα. Έχεις νεύρα. Τα διωγγώνουν όλα. Οπότε το τόσο, ας πούμε, ξαφνικά μες στην αϊπνία σου και την τρέλα σου. Τι ώρα κοιμάται. Τώρα. Ναι. Τι ώρα το βάζει για ύπνο. Κοιμάται γύρω στις 9.30, 10 παρά. Και τι ώρα ξυπνάει. Μεταξύ 6.30 και 7.30. Κάμια φορά 8 παρά. Αλλά εντάξει, ξυπνάει το βράδυ, θα έρθει στο κρεβάτι, θα θέλει τουαλέτα. Εντάξει. Εντάξει. Σερί, δεν θα κοιμηθούμε κανένα βράδυ. Αλήθεια λες τώρα. Αλλά πλέον νομίζω ότι το έχω πάρει απόφαση και λίγο έχω πει αυτό είναι, αποδέξει. Σκέφτεσαι δεύτερο παιδάκι για να έχει π.χ. ο Ιάσονας παρέα. Μόνο γι' αυτό το λέω. Γιατί κατά τα άλλα, εγώ τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι. Οπότε το σκέφτομαι αυτό. Είναι για να έχει παρέα το παιδί. Είναι και για μένα, νομίζω, η πρώτη σκέψη αυτή που λες. Γιατί, σαν το μητρικό ένστικο και όλα αυτά, μια χαρά ικανοποιείται με τον Ιάσονα. Δηλαδή, γίνεσαι μαμά, οκ, okay, το ζεις όλο. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά επειδή εγώ είμαι μόνη μου, τώρα θα μπερδευτεί λίγο και ο κόσμος έτσι όπως θα τα πω. Έχω δύο αδέρφια, τέλος πάντων, ετεροθαλή. Οκ, okay, την ιστορία αρκετοί την ξέρουν. Που τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν. Μεγαλώσατε. Μέχρι μία ηλικία. Μετά ακριβώς. Λίγο χαθήκαμε, τώρα πάλι όμως κάνουμε το bonding μας και βρισκόμαστε και εκεί. Γενικά όμως έχω μεγαλώσει σαν μόνιμο, σαν μοναχοπέδι. Με πάρα πολύ αγάπη από τη μαμά μου και από τον αγαπημένο μου πατριό, τον οποίο έχασα το καλοκαίρι. Οπότε, επειδή λοιπόν είναι και πολύ αγάπη που πήρα, αλλά και πολύ μεγάλη η απώλεια, αυτό δεν θέλω να νιώσει ο Ιάσονα, σαν χτύπα ξύλο κάτι πάθουμε εγώ ή ο άντρας μου. Δεν θέλω να είναι μόνος του. Μην κλάψεις. Δεν κλαίω, αλλά τα λες έτσι ακριβώς όπως τα σκέφτομαι. Είπα θα κρατηθώ, θα μιλήσω μια φορά και θα κρατηθώ. Θα σου πω, το λες έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Αχωρές φωτογραφίες έχετε βρει. Ή καμιά φορά λέω ότι προσέχω κι εγώ για την υγεία μου. Εγώ λέω με παθώ τώρα τι θα κάνετε εσείς. Έτσι είναι. Δηλαδή εγώ έτσι όπως ξέρω το παιδί μου, δεν το ξέρει κανένας του πατέρας του. Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Γι' αυτό σου λέω. Αγάπη μου, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό, που σήμερα. Δηλαδή ο λόγος είναι αυτός. Αυτό είναι. Με το συμβόλαιο αυτό μας νοιάζει, μωρέ. Μας νοιάζει τίποτα άλλο. Εδώ έχω κάνει, δεν ψωνίζω πλέον ρούχα για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Θα ψωνίζω από το healthy plan. Από το healthy plan θα μπαίνω και θα ψωνίζω οπωσδήποτε. Που έχουμε βγάλει και δικά μας, δηλαδή στο site, στο κομμάτι του e-shop, επειδή πάρα πολλές γυναίκες με ρωτάνε για το τι να πιούν, για το τι κρέμα να βάλουν. Έχουμε βγάλει και δική μας κρέμα, δική μου βασικά, μαζί με εταιρεία και πασαλήφουμε και που είναι φουλ αποτελεσματική. Αυτό. Και τα αφεψίματά μας και κεράκια και δωράκια και να μπείτε μετά. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα για να άφησε να μας μαγειρέψεις. Σαν να ήμουν στο σπίτι μου, πραγματικά. Και έτσι πρέπει να νιώθεις. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.